Κύριε Βαρδακογιάννη, μισό λεπτό. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας επιχειρούν αδιάλειπτα σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Στη Ρόδο, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μεγάλη αναζωπήρωση πλησίων του οικισμού Ασκληπείο με νότια κατεύθυνση. Για την αντιμετώπιση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 2 από Τουρκία και 1 από Κροατία, καθώς και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων 3 από Αίγυπτο και 2 για το συντονισμό τους. Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση, στην περιοχή Λούτσες, έλαβε μεγάλες διαστάσεις, απειλώντας οικισμούς στην βόρειο-ανατολική πλευρά του νησιού. Με διαδοχικά μηνύματα που εκδόθηκαν από το 112, εκενώθηκαν 17 οικισμοί και απομακρύθηκαν με ασφάλεια 2.466 πολίτες. Στο έργο της απομάκρυνσης συνέδραμαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και του λιμενικού σώματος, καθώς και πλοίο του πυροσβεστικού σώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κέρκυρα μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ζημιά σε οικίες. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν από την υπηρετική Ελλάδα και από το πρώτο φως επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νότιο άκρο της Εύβοιας, πλησίων του οικισμού Πλατανιστός, επεκτάθηκε με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων σε χαμηλή βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή. Έλαβε γρήγορα διαστάσεις, με πορεία προς τους οικισμούς Λιβάδι, Ποτάμι, Περναράκι, Πλατανιστός, Καστρί και Πλατής Γυαλιός, οι οποίοι και εκενώθηκαν μετά από μήνυμα που εκδόθηκε από το 112. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στην βορειοανατολική πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας πλησίων του οικισμού Δερβενάκη εξελίχθηκε ανατολικότερα προς τους οικισμούς Τράπεζα και Κάστρο, οι οποίοι και εκενώθηκαν μετά από μήνυμα που εκδόθηκε από το 112. Στην πυρκαγιά επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ τα 3 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη που έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά από το πρώτο φως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέγγιση τους λόγω των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει βελτιωθεί και τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα τις ρήψεις. Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες. Η προσοχή όλων μας είναι απαραίτητη. Εχθές συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μεγαλόπολης ένας άνδρας που έθεσε φωτιά σε υπολείμματα καλλιεριών. Έχει ανακοινωθεί ότι και για σήμερα Δευτέρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι ακραίος σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Καλούμε όλους τους πολίτες να απέχουν από ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σας ευχαριστώ.